Αυτό που βλέπετε που βγήκε, να το βλέπετε. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι ζεστό, αν το πιάσει και εδώ πέρα. Όταν είναι καίει. Αν το βάλει το χέρι σαν είναι καυτό. Έτσι, είναι καυτό μέσα, μέσα στο, μέσα εδώ πέρα. Αν βάλετε εδώ, είναι καυτό. Σιγά σιγά ένα πέσει. Είναι πάρα πολύ ζεστό. Γιατί οι μικροοργανισμοί άρχισαν να τρώνε πάρα πολύ χαρούμενοι. Τους δώσαμε τις κανονικές συνθήκες. Είναι σαν να τρώτε εσείς μια σούπα ρε παιδιά που σας αρέσει. Αν λείπει το αλάτι, αν λείπει το πιπέρι, αν λείπει το... τα διάφορα που μέσα, τι να το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ μέσα λοιπόν είναι διάφορα είδη, τα οποία ήθελα να τα δείτε. Να, αυτά είναι όπως τα λέγαμε που είμαστε μικροί γουρουνάκια του τα πράγματα και τα οποία είναι καταπληκτικά. Παιδιά είναι τρών και από τα απόβλητα τους, αν θέλετε, γίνεται τούτη η μαγεία της φύσης. Βγαίνουν δηλαδή το φυτόχωμα που λέγαμε προηγουμένως. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, γιατί έχει σημασία, ξέρετε, γιατί στην Κύπρο έχει τόσο μεγάλη σημασία. Διότι η Κύπρος, όπως ακούσατε, σιγά σιγά ερημώνει. Α, έχετε ακούσει για την απερίμωση, για την ερημοποίηση. Πώς το ονομάζετε, την ερημοποίηση, είναι απερίμωση. Ερημοποίηση, είναι πιο σωστό το ερημοποίηση. Αλλά για να μην το σύγχρονο. Άρα, τι θα πει ερημοποίηση. Σιγά σιγά αυτό το μαύρο πράγμα που βλέπετε εδώ πέρα, που λέγεται φυτόχωμα, εξαφανίζεται. Και αυτό είναι η γονιμότητα του εδάφους. Τι είναι η γονιμότητα. Ένα απλό. Η γονιμότητα, ξέρει κανένας τι σας έρχεται όταν λέμε γονιμότητα, πόσο γόνιμο είναι το έδαφος. Ένα παράδειγμα. Να σας το δώσω απλά. Στη Γερμανία που έχει 10 μέρη που τούτο το φυτόχωμα, αν βάλεις μία ντοματιά θα σου βγάλει 3 κιλά ντομάτες. Αν βάλεις στην Κύπρο μία ντοματιά που δεν έχει τέτοιο πράγμα μέσα, το μαύρο το πράγμα, θα σου βγάλει μισό κιλό. Άρα δεν είναι τόσο γόνιμο το χώμα μας. Όσο περισσότερο που τούτη τη μαύρη την ουσία έχει μέσα, ένα ονομάζεται το οργανικό του εδάφους. Όσα παραπάνω έχει που τούτα, τούτα τι κάνουν στην πραγματικότητα.